Είναι η γνωστή υπόθεση των κεφαλαίων που έχουν φύγει όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Ελλάδα, θυμόσαστε, στην Ελβετία. Είναι η άρνηση της Ελβετίας σε πρώτο χρόνο να δώσει τα σχετικά στοιχεία. Και άλλες χώρες, αυτή την πρακτική που αναφέρατε κύριε Καλαμάδη και λοιπά, την ακολούθησαν και η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τι κάνουν, αφού η Ελβετία δεν τους έδινε τα στοιχεία σε άρνηση, αυτά που και εμείς λέμε τόσο καιρό τι γίνεται, χρησιμοποίησαν ή τη μέθοδο της δωροδοκίας ανώτατων τραπεζικών υπαλλήλων, δώσ' μας το CD, πήραν τέτοια CD, ή κάναν το άλλο, για να δείτε τι γίνεται, ας πούμε, βάλανε διεθνούς φήμης hackers, αυτούς που σπάνε τους κωδικούς, και σπάσαν τους κωδικούς και με βάση αυτά τα στοιχεία πήγαν και διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επαναλαμβάνω, και η Γερμανία, το θέμα των φοροφυγάδων των πολιτών τους στην Ελβετία, έχει, γιατί εκεί είναι ο παράδεισος. Μια εξέλιξη, μια σύμβαση. Ήταν μια τακτική. Ξέρετε εσείς καλύτερα από εμάς, που είπαν αφήνουμε τα Γερμανία και Ελβετία η αφορολόγηση στον τόκο. Ναι. Φτάνει μέχρι το 40% δικηγόροι που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις Έλληνες, μας το έλεγαν. Ναι, και μοχθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κλείσει μια συμφωνία που να είναι παραδεκτή για να μας καλύπτει, να καλύπτει όλους. Είναι όμως αυτή η διελκυστίδα, ας πούμε, ότι αν θέλει να το κυνήσει. Αν αρχίσει και δίνει τα ονόματα, τελείωσε. Το ιερό και το όσιο. Ακριβώς, και με τη Γερμανία η συμφωνία δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, ενώ έχει υπογραφεί και είναι τώρα πάνω από ένα χρόνο, δεν έχει αρχίσει η εφαρμογή της. Υπάρχουν διάφορες κολλησιεργίες. Πάντως, διαβάζω εδώ για να την ολοκληρώσουμε την είδηση αυτή, για να έρθουμε σε εσάς, κυρία Κοπά, ότι το Bloomberg, σύμφωνα με τον Bloomberg, πριν από λίγο, λέει ότι η Ελβετική Τράπεζα ειδοποιεί τους πελάτες της ότι έχει συμβεί το περιστατικό αυτό. Το πρόβλημα είναι αυτό που είπατε, είναι το απόρριτο το όνομα. Το όνομα. Λοιπόν. Διότι αν το μάθει, θα πει ποιο είναι αυτό, πώ και τα λοιπά, τα βρήκε κλπ. Λοιπόν, κυρία Κοπά, πώ βλέπετε να διαμορφώνεται το σκηνικό μετά τα ταξίδια του Πρωθυπουργού? Αρχικά τα ταξίδια ήταν πολύ θετικά. Γιατί ο κύριο Σαμαρά είχε σε εισαγωγικά ένα πολύ κακό όνομα στην Ευρώπη όλο το προηγούμενο διάστημα. Η στάση του κατά την έναρξη τη ελληνική κρίση ήταν εξόχω προβληματική. Η αδυναμία, η άρνησή του να συνεννοηθεί με την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου όταν ξέσπασε η κρίση και η στάση που είχε κρατήσει και στη Βουλή κατά την συζήτηση και την λήψη των πρώτων αποφάσεων και των πρώτων μέτρων για αντιμετώπιση της είχαν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ αρνητικό κλίμα ακόμα και στην ίδια του την πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και εμείς στην Ευρωβουλή το ζούσαμε καθημερινά την αντίδραση απέναντι στην πολιτική που ακολουθούσε ο κ. Σαμαράς. Ήταν λοιπόν για την άποψή μου ένα ταξίδι γοητείας. Η δήλωση, η οποία ιδιαίτερα εκτιμήθηκε. Όταν, ναι, παρακαλώ. Ο άξονας της πολιτικής του ήταν ότι η συνταγή είναι λάθος. Δεν αποδείχθηκε στο τέλος. Η συνταγή ήταν λάθος, αλλά το όχι σε όλα του Σαμαρά, η επιμονή του στις εκλογές ήταν επίσης λάθος. Γιατί προκάλεσε εκλογές για να πάρει στις 6 Μαΐου 18% και τελικά βρισκόμαστε σήμερα. Και αυτό το οποίο όλοι διαπιστώνουν είναι ότι η κυβέρνηση με τη στήριξη των τριών κομμάτων, σίγουρα πολύ πιο σταθερή κυβέρνηση από την προηγούμενη και κοινοβουλευτικά αλλά και στην κοινωνία, ουσιαστικά έρχεται να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και εμείς στο Πασό ξέραμε ότι η συνταγή ήταν λάθος. Δεν υπήρχε όμως καμία άλλη δυνατότητα στην Ευρώπη, το διάστημα εκείνο, θυμάστε τι συνέβαινε στην Ευρώπη την αρχή του 10, ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε άλλα θέματα στο τραπέζι, τα οποία τώρα παίζουν κεντρικά, όπως είναι το θέμα της ανάπτυξης. Η εκλογή του Φρανσουά Ολάντ στη Γαλλία δημιούργησε μια νέα ατμόσφαιρα στην Ευρώπη, απέδειξε το λάθος της συνταγής, ότι είναι μια συνταγή η οποία απειλεί να σκοτώσει τον ασθενή παρά να τον θεραπεύσει, βουλιάζοντάς το σε βαθιά ύφεση, και ότι χρειάζεται ένα μεγάλο αναπτυξιακό πακέτο να συνοδεύει τα μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας που και αυτά είναι αναγκαία. Αυτή λοιπόν η αλλαγή ατμόσφαιρας, η πίεση που δέχεται σήμερα η κυρία Μέρκελ, είναι μια μεγάλη αλλαγή, μια νέα κατάσταση, τελείως διαφορετική από αυτή που είχαμε αντιμετωπίσει στην αρχή της. Πάντως, εσείς βλέπετε. Κοιτάξτε, έχουμε δύο, είπαμε και στην αρχή, δύο βασικά γεγονότα. Έχουμε την έκθεση της Τρόικα και έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής. Εσείς βλέπετε, βάζοντας υπόψη ότι θα αντιμετωπίσουμε μετά από λίγους μήνες γερμανικές εκλογές. Αφήνω στην άκρη τις αμερικανικές εκλογές, που είναι το άλλο σενάριο που παίζεται, ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην Ευρώπη. Σημαντικότερο είναι το σημαντικότερο. Πριν τις αμερικανικές εκλογές, μήπως όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι που γίνεται στο πλαίσιο των ισορροπιών των αμερικανικών και δευτερευόντως των γερμανικών εκλογών και κάποια στιγμή θα μας αφήσουν εξεκρέμαστος? Δηλαδή είναι μια εφορία που δημιουργείται και μετά.
Εγώ είπα πάρα πολύ προσεκτικά μιλώντας ότι πρόκειται για αλλαγή ατμόσφαιρας, όχι ουσίας. Γιατί σε αυτά τα ταξίδια δεν ακούσαμε ούτε τη λέξη διαπραγμάτευση, ούτε επιμήκυση. Θετικό είναι όχι αλλαγή εικόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς είναι κάτι το οποίο ως ΠΑΣΟΚ το χειροκροτούμε. Παρόλα αυτά, θέματα δεν ετέθησαν. Ξέρουμε όλοι ότι τα σημαντικά ραντεβού είναι του Οκτώβρη και πριν τη Σύνοδο, η άτυπη Σύνοδος του Eurogroup, όπου εκεί θα αφιερωθεί αποκλειστικά η άτυπη Σύνοδος στο θέμα της Ελλάδας. Άρα πριν από τη Σύνοδο θα έχουμε μια εικόνα από το Eurogroup καθαρά που πηγαίνει το πράγμα. Εκεί θα τεθεί το θέμα Ελλάδα, επιμήκυνση και διαπραγμάτευση ουσιαστικά. Ας σηκώσουμε σημαίες ή όχι. Και πόσο εφικτή είναι που είναι διαπραγμάτευση. Ναι, ναι. Απλώς για να μπω και εγώ στο θέμα, δεν θα συμφωνήσω με τη συνάδελφο όπως αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα εκπρόσωπος, συνάδελφος από τη Νέα Δημοκρατία. Που δεν την αφορά, βεβαίως. Ναι, και λέω, δεν βάζω θετικό πρόσημο στην επίσκεψη του κυρίου Σαμαρά. Και ξεκινώ ακόμα από αυτό που υπόθηκε το τελευταίο, ότι πήγε εκεί και είπε και το mea culpa. Δηλαδή, ότι με συγχωρείτε, κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Έκανα λάθος 2-2,5 χρόνια που καταφερόμουν, γιατί έτσι ήταν ο κύριος Σαμαράς κατά του μνημονίου. Έτσι ήταν τα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς φυσικά δεν ξέρω αν τα πίστευε ή όχι. Τώρα με την ανατροπή δημιούργησε και αναταρχή μέσα στον χώρο του. Ζούσαμε, αυτό είναι γεγονός, αφού μεταφέρουμε και την ευρωπαϊκή εμπειρία και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, την επίθεση και την πίεση που ασκείται στον κύριο Σαμαρά από το Λαϊκό Κόμμα και τους ευρωβουλευτές αυτής της χωρίας. Και ακόμα μπορώ να σας πω ότι ήταν ο απόβλητος. Δηλαδή, με την έννοια έτοιμο να τον αποβάλουν εντός εισαγωγικών από το Λαϊκό Κόμμα, διότι δεν ακολουθούσε τη μνημονιακή πολιτική. Καλά, καμιά φορά δεν είναι κατά ανάγκη κακό αυτό για την Ελλάδα. Γιατί... σας λέω τώρα. Τώρα έκανε βέβαια την ντούμπα, ας μιλάμε και λίγο έτσι ελεύθερα. Είναι ο πιο φανατικός. Ήθελε να το πει, ήθελε να το δείξει, ήθελε να το προσφέρει στην κυρία Μέρκελ. Ότι εντάξει, έκανα ένα λάθος. Τώρα είμαι φανατικός, σας έφερα δώρα. Δεύτερο. Και υπόθεση σήμερα. Αν δεν υπήρχε όμως. Αν δεν υπήρχε αυτή η στάση, θα είχαμε σήμερα τρικομματική κυβέρνηση. Όχι, η τρικομματική κυβέρνηση έγινε λόγω και αυτής της τούμπας. Είχε όλο αυτό το αποτέλεσμα. Βεβαίως ήταν μεγάλη η δυσφορία του κόσμου. Πρώτη φορά γίνεται. Μια μικρή παρένθεση ήταν το 89. Βλέπετε όμως ότι υπάρχουν ορισμένες πιο πιεστικές προτεραιότητες. Δυστυχώς η εφαρμογή του μνημονίου για μας. Που υποσχέθηκε ο κύριος Σαμαράς, πρόσφερε στην κυρία Μέρκελ και παραπάνω από ό,τι ζήτησε. Πρόσφερε αρκετά πράγματα, πρόσφερε και το ιδεολογικό, το ηθικό. Και κοιτάξτε, πέρα από αυτά που έχουν υποθεί, ότι για μας είναι ζημιά η εφαρμογή του μνημονίου, είναι και μια δυσκολία, κύριε Κουρίου και κύριε Ταλαμάκη, κατά τη γνώμη μου, τη όλη συζήτηση που ενδεχομένως υπάρχει στην Ευρώπη. Είναι σαν να δικαιώνει την κυρία Μέρκελ. Γιατί η κυρία Μέρκελ έχει παραδεχτεί ότι η συνταγή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το έχει πει, θυμόσαστε και τον κύριο Ρουμελιώτη, ότι αυτή η συνταγή είναι λάθος. Τώρα τους βγάζει λάδι, παρά την επιμονή τους, ξέρουν ότι δεν θα μπορέσει να αποπληρωθεί το χρέος, κύριε Κουρή, με αυτή την πολιτική του μνημονίου. Η πολιτική της συνεχούς λιτότητας αμφισβητείται. Τα κοινωνικά αποτελέσματα τα βλέπει πια ο καθένας και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Και επομένως συμβάλλει και ο κύριος Σαμαράς να γίνουν πιο γενικευμένα ευρωπαϊκά. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς έδωσε ό,τι μπορούσε και ό,τι δεν μπορούσε, χωρίς να πάρει τίποτα, να το πω έτσι. Διότι και επί των διαπραγματεύσεων, αυτών των ας πούμε απεισξενασμένων διαπραγματεύσεων, θυμόσαστε με τι είχε, ούτε καν επιμήκυνση υπόθηκε, ούτε τίποτα δεν υπόθηκε, τουλάχιστον κατά τις δημοσιογραφίες. Μπροστά βέβαια είναι αυτά. Λέω, δεν υπόθηκε τίποτα. Επομένως είπε, τι ζητάτε αυτό, τα δίνουμε, είμαστε καλά παιδιά και από εκεί και πέρα περιμένουμε. Και η τελευταία παρατήρηση, συγγνώμη, είναι αυτό που ρωτήσατε κύριε Κουρή και έχει μια σημασία έτσι λίγο επειδή μπαίνω στο θεσμικό. Δηλαδή κάποιος κυβερνάει την Ευρώπη. Βεβαίως τη δύναμη την έχει η κυρία Μέρκελ, οι λιτότητες, αυτή η ελίτ κτλ. Αλλά είναι ένα ζήτημα μεγάλο αυτό που θέσατε. Δεν ξέρω. Και θεσμικό πέρα από το τι είναι αυτή η Τρόικα επιτέλους που ο κύριος Γιούνκερ τελειώνει την ομιλία και λέει: εγώ
Πρόεδρος του Γκρουπ. Ό,τι πει η Τρόικα. Κυρία Μέρκελ, λέει, και κρύβονται πίσω από την Τρόικα. Είναι η Τρόικα δύναμη. Είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι εκεί. Αν θέλανε να βοηθήσουν, να έκανε στην Τρόικα, φτιάξε έτσι τα χαρτιά. Και το οποίο είναι έξω από τα θεσμικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, ως θεσμικό πρόβλημα, πέρα από τις κοινωνικές συνέπειες, έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω θα μας απασχολήσει και στη συνέχεια. Ο κ. Σκυλακάκης ανοίξει τον ευρύτερο φιλελεύθερο χώρο και έχει σημασία και άποψή του. Δηλαδή, αν πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να γυρίσει σε βιώσιμη τροχιά μετά από όλα αυτά. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο. Καταρχήν πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι έχει πέσει έξω τελείως το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Από αυτό επρόκειτο να πάρουμε 3,2 δισεκατομμύρια φέτος. Καλά, μάλλον δεν έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Ναι, κάπου στο πράγμα. Ότι μέχρι το 2016 υπάρχει μια χρηματοδότηση 23 δισεκατομμυρίων που προβλέπεται από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Αν αυτή η χρηματοδότηση δεν υπάρχει από τις αποκρατικοποιήσεις, και εγώ εκτιμώ ότι πάνω από 6-7 δις αποκλείεται να φέρουμε μέχρι το 2016, τότε αναγκαστικά θα πρέπει να βρεθούν, άσχετα με την επιμήκυνση ή όλα τα υπόλοιπα, άλλα 23 δισεκατομμύρια. Επίσης, στο πρόγραμμα υπάρχει και ένα δεκάρι δις που υποτίθεται ότι θα παίρναμε το 2015 και το 2016 από την αγορά ή από διευκρίνηστες πηγές. Ούτε και αυτό υπάρχει ή προβλέπεται. Το πρόγραμμα δηλαδή από πλευράς χρηματοδότησης είναι ήδη εκτός τροχιάς. Προσθέστε σε αυτά ότι στο υπόλοιπο που αφορά τα... Και τα έσοδα λόγω της ύφεσης έχουν πέσει. Τα έσοδα λόγω της ύφεσης, τα ασφαλιστικά ταμεία... Λόγω της ανεργίας. Λόγω της ανεργίας, αλλά και των τεράστιων πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, που είναι μια μεγάλη αμαρτία που ακόμη δεν την έχουμε κόψει. Και το κούρεμα. Δηλαδή, το κούρεμα αφορά την περιουσία, αλλά οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις είναι άμεσο έλλειμμα σημερινό, και είναι τουλάχιστον 100.000 πρόεδροι συνταξιοδοτήσεις που γίνανε τελευταία 1,5 χρόνο, που θα μπορούσαμε να τις έχουμε αποφύγει. Το συμπέρασμα είναι ότι το πρόγραμμα, και το ξέρουν όλοι, είναι εκτός τροχιάς. Τώρα. Άρα είστε απεσιόδοξος, να τα παίρνουμε ένα-ένα. Όχι, ούτε αισιόδοξος είμαι, ούτε απεσιόδοξος. Εγώ προσπαθώ να είμαι, ξέρουν και οι συνάδελφοι, ψυχρός με βάση. Αλλά και συνεργάτη, μιλήσατε για αποκρατικοποίησης. Αν είσαστε εσείς στο ταμείο. Αποκρατικοποίηση. Θα βάζατε υπογραφή. Όταν ένα ακίνητο κάνει 100 και τώρα, το αντιπλήσει για 10. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δεν υπάρχει κανείς να βάλει υπογραφή στο Ταμείο Αποκρατικοποίησεων, διότι απομακρύνθηκε ο Μητρόπουλος, αλλά δεν υπάρχει ακόμα πλειοψηφία στη Βουλή. Μα και εκείνος, για να μπει ο καινούργιος. Για να μπει, οι καινούργοι, και απαιτείται όμως να έχει μία ψήφο από τη Χρυσή Αυγή ή τον κύριο Καμένο. Για να διορθωθεί. Ναι, αρχή όμως, αν θυμάστε, ο κ. Μητρόπουλος και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ζητούσε να περάσει νόμος περί ασυλίας. Κάτι ξέρετε εσείς. Η άποψή μου είναι ότι το πρόγραμμα αποκρατικοποίησεων, και το είπα από την πρώτη στιγμή, δεν βγαίνει.